Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για αυτή την ταινία που ήδη μας στέλνετε μηνύματα ότι την έχετε αγαπήσει. Τις προηγούμενες ημέρες δώσαμε και αρκετές προσκλήσεις για την αποκλειστική πρεμιέρα η οποία έγινε εδώ για την Crete TV στις 19 του μήνα. Από σήμερα όμως στη μεγάλη οθόνη ο Καπετάν Μιχάλης ζωντανεύει. Στην μεγάλη οθόνη, ζωντανεύει για όλες και για όλους εμάς που τον έχουμε αγαπητή επίσης χαρακτήρα αλλά και για τα όσα γίνονται σε αυτό το έργο του Νίκου Καζαντζάκη και θέλουμε να το απολαύσουμε λοιπόν και στις κινηματογραφικές αίθουσες. Να πάμε να καλησπερίσουμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο και να του πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Είναι γνωστό σε όλες και σε όλους, δεν χρειάζονται και πολλές συστάσεις. Ο κύριος Παναγιώτης Μπουγιούρης, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καπετάν Μιχάλης, μία εμπειρία άκρος κριτική με ήττα, κύριε Μπουγιούρη. Και το λέω αυτό για τα γυρίσματα, βέβαια, τα οποία έγιναν αποκλειστικά στην Κρήτη. Ναι, όλα τα γυρίσματα γίνανε εξ ολοκλήρου στην επικράτεια της Κρήτης. Γυρίσαμε το νησί από άκρη σ' άκρη, σπιθαμή προς σπιθαμή. Σε μέρη που, ενώ την έχω επισκεφτεί πολλές φορές στην Κρήτη, είχα την τύχη να μέσω των γυρισμάτων να πάμε και σε μέρη που δεν τα είχα επισκεφτεί και που δεν θα είχα και την τύχη να τα επισκεφτώ, νομίζω, απλά σαν επισκέπτης. Ίσως και κάποιοι από εμάς που ζούμε στην Κρήτη να μην τα έχουμε επισκεφτεί καν, να σας πω. Πολύ πιθανό, το πιστεύω. Γιατί υπήρχαν, η πρόσβαση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Στις περισσότερες περιπτώσεις έπρεπε να γίνει να πάμε πεζή. Να ανέβουμε μια πλαγιά, ένα βουνό, να φτάσουμε μια σπηλιά, να φτάσουμε μια χαράδρα που δεν θα μπορούσε εύκολα να πάει ένας επισκέπτης με κάποιο άλλο μέσο. Mm-hmm. Η εμπειρία αυτή των γυρισμάτων, τι ξεχωριστό είχε για σας? Έπρεπε να αποτυπώσετε μια άλλη εποχή, έπρεπε να αποτυπώσετε ενδεχομένως και δύσκολους χαρακτήρες. Ποιο ήταν το ξεχωριστό στοιχείο, έτσι, κάτι το οποίο έχετε κρατήσει πολύ έντονα από αυτά τα γυρίσματα? Καταρχάς, για μένα ήταν σπουδαία εμπειρία από τεχνικής απόψεως, γιατί ήταν από τις σπάνιες φορές που είχα τη δυνατότητα και την επιλογή, αν θέλετε, όλα αυτά συνδυάστηκαν. Ήταν η επιλογή δική μου, ήταν οι συνθήκες, να αφιερωθώ εξ ολοκλήρου σε ένα ρόλο, σε ένα χαρακτήρα, σε μια συνεργασία. Πάντα το μεγάλο μου παράπονο και προσωπικά, αλλά θεωρώ ότι και όλοι οι συνάδελφοι ταλαιπωριούνται με αυτό, είναι ότι είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε πολλές δουλειές ταυτόχρονα, να υποδιόμαστε πολλούς ρόλους ταυτόχρονα, να πηγαίνουμε από τη μία παράσταση στην άλλη, από το ένα γύρισμα στο άλλο, το πρωί γύρισμα, το βράδυ θέατρο, κάτι άλλο κτλ. Και πάντα μας, πώς να το πω, αισθανόμασταν λίγο αδικημένοι ως καλλιτέχνες, γιατί βλέπουμε τους ηθοποιούς στο εξωτερικό πόσο αφοσιώνονται σε ένα ρόλο και πόσο διαστάσεις παίρνει αυτό στα μάτια του κοινού και αισθάνεσαι αντικειμένος, γιατί λες ότι και εμείς έχουμε τις δυνατότητες και εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Και δεν, ξέρεις, έβγαινε λίγο η εντύπωση ότι οι ηθοποιοί στην Ελλάδα είναι υποδεέστεροι κατά κάποιο τρόπο. Οπότε το χάρηκα πάρα πολύ που όλο το διάστημα των γυρισμάτων έμεινα στην Κρήτη από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Και δεν είχα να αποσπαστώ από οτιδήποτε άλλο καλλιτεχνικό. Ζούσα και ανέπνεα με τον ήρωά μου. Ο Καπετάν Πολυξίγης, έτσι. Να μιλήσουμε και για το ρόλο σας. Ναι. Για αυτή την έτσι, πολύ χαρακτηριστική φυσιογνωμία μέσα στο έργο. Δύσκολο να το προσεγγίσετε ως χαρακτήρα. Δεν αισθάνθηκα ότι ήταν πολύ δύσκολο, γιατί είναι πολύ ξεκάθαρες οι γραμμές του. Του Πολυξίγη. Ο Καπετάν Πολυξίγης είναι ένας ήρωας ο οποίος έρχεται και σε μια σύγκρουση με τον Καπετάν Μιχάλη, που θεωρώ ότι ο Καπετάν Μιχάλης είναι ο ήρωας που έχει τις μεγαλύτερες δυσκολίες στον ψυχισμό του, ενώ τα επίπεδα και τις... έχει ένα λαβύρινθο στην ψυχή του ο Καπετάν Μιχάλης. Ο Καπετάν Πολυξίγης είναι λίγο πιο ξεκάθαρος. Είναι ταγμένος στην πατρίδα του και δηλώνει αυτή εξ αρχής ότι θεωρεί ότι το πιο πιθανό είναι ότι θα πεθάνει στη μάχη, θα πεθάνει για τον αγώνα για την απελευθέρωση της Κρήτης. Ως εκ τούτου πρέπει να ευχαριστηθεί, να απολαύσει, να γλεντήσει την κάθε του ημέρα σαν να είναι τελευταία. Να γλεντήσει τα νιάτα του, να γλεντήσει τη ζωή όσο ζει και αναπνέει.
Οπότε θέλω να πω είναι πολύ καθαρές οι γραμμές του. Όπως λέει χαρακτηριστικά και στον καπετάν Μιχάλη, γιατί κάποια στιγμή έρχεται, αυτό γίνεται και σημείο τριβής μεταξύ τους. Ο καπετάν Μιχάλης λέει χαρακτηριστικά: δεν θα ξαναχαμογελάσει κανείς μέχρι να ελευθερωθεί η Κρήτη. Ο καπετάν Μπολιξίκης κάνει ακριβώς το αντίθετο. Σου λέει: θα γελάω όσο αντέχουν τα πνευμόνια μου. να πάω χορτάτος. Γιατί σίγουρα δεν θα αντιστάσω να σκοτωθώ, να πεθάνω, να δώσω το αίμα μου για την πατρίδα. Κόντρα ρόλοι ως ένα βαθμό, και ο στόχος ήταν κοινός, ως ένα βαθμό κόντρα ρόλοι. Ως ένα βαθμό, ακριβώς. Ναι. Υπάρχει αγάπη, είναι συναγωνιστές, αλλά έχουν διαφορετική κοσμοθεωρία. Και φυσικά έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα να μπει ανάμεσά τους μια γυναίκα. Mm. Η Εμινέ Χανούμη, που είναι μια αλόθρησκη, είναι μια που έρχεται με τον κατακτητή στο νησί κτλ. Και υπάρχει μια χαρακτηριστική σκηνή του καπετάν Μιχάλη με τον καπετάν Πολυξίγη, που όταν μαθαίνει ο καπετάν Μιχάλης ότι ο καπετάν Πολυξίγης ούτε λίγο ούτε πολύ σκοπεύει να την παντρευτεί. Ναι. Εκεί έρχεται μια έντονη σύγκρουση μεταξύ τους, όπου τον προσβάλλει ο καπετάν Μιχάλης τον καπετάν Πολυξίγη, και ο καπετάν Πολυξίγης ουσιαστικά εκεί λέει και το μότο της ζωής του. Του λέει ότι όταν υπάρχει πόλεμος, εγώ θα βγαίνω μπροστά και θα σκοτώνω και θα σκοτώνομαι. Όταν δεν υπάρχει πόλεμος, θα κάνω αυτό που λέει η καρδιά μου και θα ακολουθήσω και τη γυναίκα που ερωτεύτηκα. Ας είναι και Τουρκάλας, είναι Κερκέζα συγκεκριμένα στο έργο. Έχει διαφορές από το τώρα, αν δηλαδή αφαιρέσουμε την εποχή, αν αλλάξουμε εποχή. Βλέπουμε λοιπόν, όπως λέγαμε νωρίτερα, κύριε Μπουγιούρη, δύο ηθοποιούς σε κόντρα ρόλους εν μέρη, με μία γυναίκα στην μέση, με ένα κοινό σκοπό να τους ενώνει. Αν αλλάξουμε λίγο τις εποχές, μπορούμε να το δούμε να αποτυπώνεται σε οποιαδήποτε εποχή. Καλά, σίγουρα. μπορεί τα ήθη και τα αίσθημα να διαφέρουν. Αλλά ο ψυχισμός του ανθρώπου δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει και πολύ. Δηλαδή, ακόμα και να δούμε τα αρχαία δράματα, τις αρχαίες τραγωδίες, και το γεγονός ότι μας συγκινούν ακόμη, δεν είναι απλά ότι ήταν σπουδαία έργα τέχνης, που ήταν, καμία αντίρρηση, αλλά ο θεατής ταυτίζεται με τους ήρωες, γιατί μπορεί να καταλάβει τον ψυχισμό τους, μπορεί να ταυτιστεί με τα συναισθήματά τους. Άρα για μένα αυτό αποδεικνύει ότι η ψυχή του ανθρώπου και η νοοτροπία του εν γέννη, του ανθρωπίνου είδους, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Η εμπειρία... Τα ίδια πάθη, έρωτες, αγωνίες, οι ίδιες απορίες για τη ζωή και το θάνατο κτλ. Ναι, έτσι είναι. Ο Εμίλιος Χιλάκης ως καπετάν Μιχάλης, έχει σημασία και η χημεία, η καλή χημεία ανάμεσα στους συμπροταγωνιστές, έτσι. Σίγουρα. Δεν σας κρύβω ότι για μένα ήταν πολύ μεγάλο κεφάλαιο για την ταινία μας και πολύ μεγάλο κεφάλαιο για μένα προσωπικά στο να αποδεχτώ με πολύ μεγάλη χαρά το ρόλο που μου έδωσε ο Κώστας Χαραλάμπους. Γιατί ο ρόλος ο δικός μου ουσιαστικά έχει την πιο δυνατή σχέση με τον καπετάν Μιχάλη. Και νομίζω ότι εγωιστικά μιλώντας, είναι ο καλύτερος παρτενέρ που θα μπορούσα να έχω στο πλευρό μου σε αυτό το χαρακτήρα. Είμαι σίγουρη ότι λέει το ίδιο και εκείνος για εσάς. Πάντως είναι Αν το λέει, να είναι καλά. Είμαι σίγουρη. Πάντως είναι μια ταινία η οποία έχει έντονο το στοιχείο Κρήτη. Είναι Κρήτη από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά δεν αφορά μόνο τους κριτικούς. Όχι βέβαια. Γι' αυτό άλλωστε και αυτό το έργο του Καζαντζάκη θεωρείται το πιο επιτυχημένο του. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει πουλήσει περισσότερο από όλα τα βιβλία του Καζαντζάκη. Έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας μας ακόμα. Οπότε ναι, δεν είναι η Κρήτη, είναι η αφορμή. Είναι η γενέτειρά του για να αντλήσει αυτούς τους σπουδαίους χαρακτήρες και αυτή τη σπουδαία ιστορία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι ένα έργο το οποίο ακριβώς οποιοδήποτε μπορεί να το αγαπήσει και να αισθανθεί, να βυθιστεί μέσα σε αυτές τις... στην ιστορία του και στις ανατροπές και τα συναισθήματα. Θα σας μεταφέρω κλείνοντας τα μηνύματα που και συνάδελφοι οι οποίοι παρακολούθησαν στις 19 του μήνα έτσι την αποκλειστική προβολή και πρεμιέρα, αλλά και κόσμος που κέρδισε προσκλήσεις και μέσα από την εκπομπή. Θα σας μεταφέρω τα πολύ θετικά μηνύματα λοιπόν και τις πολύ θετικές εντυπώσεις για την ταινία και για σας προσωπικά. Και φυσικά ανυπομονούμε όσοι από εμάς δεν τα καταφέραμε να το δούμε. Σας ευχαριστώ θερμά όμως που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλό βράδυ.
Καπετάν Μιχάλης, λοιπόν, αυτή η καταπληκτική, αυτό το καταπληκτικό έργο, το οποίο πλέον στη μεγάλη οθόνη μας καλεί να ταξιδέψουμε διαφορετικά.